Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσω διάφορα περίεργα gadgets. Είναι ένα βίντεο που σας έχω ξανακάνει, νομίζω είναι του part 6, έχω κάνει αρκετά. Κλασικά όπως και τις προηγούμενες φορές θα δοκιμάσω διάφορα ηλεκτρονικά gadgetάκια, gadgets για την κουζίνα, έχω βρει και διάφορα πράγματα από το TikTok και θα τα δοκιμάσουμε τώρα εδώ μαζί. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ξεκινάμε! Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι σαν παγούρι, μπουκάλι με νερό, αλλά είναι κάπως σαν βιβλίο. Θα το έχετε δει πιστεύω σίγουρα. Πίσω να το ανοίξω. Αυτό είναι το μπουκάλι, είναι αρκετά λεπτό και χωρέει 750 ml το συγκεκριμένο. Περισσότερο από ένα μικρό μπουκαλάκι μισό λίτρου. Είχε δύο καπάκια μέσα και αυτό εδώ. Μάλλον σε περίπτωση που το θέλεις έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πιο πολύ με το μαύρο. Και είναι έτσι πολύ elegant. Υποτίθεται βολεύει περισσότερο στην τσάντα για να το βάλεις και να μην πιάνει πολύ χώρο. Να μην έχεις ένα αγκώδες πράγμα βασικά, να μπαίνει κάπως παράλληλα με τα υπόλοιπα πράγματα και να μην πιάνει τόσο χώρο. Εντάξει, γλυκούλι. Θα το πλύνω τώρα και θα βάλω νερό για να δούμε αν βολεύει κιόλα. Να πίνεις νερό γιατί φαίνεται λίγο κάπως. Πάντως, αν στείλει μου αρέσει γιατί είναι έτσι minimal, μπορείς να το γεμίσεις ξανά και ξανά. Και αν έχεις π.χ. μια τσάντα laptop ή ένα backpack κάτι, μπορείς εύκολα να βάλεις πολλά πράγματα μαζί και να μην πιάνει τόσο χώρο. Έτοιμο! Το έπλυνα, το γέμισα με νερό. Φαίνεται τέλειο. Νομίζω όντως βολεύει για την τσάντα. Θα το δοκιμάσουμε. Το βάζεις. Τέλειο. Τίποτα. Μια χαρά. Εξοικονομείς πολύ χώρο. Πάμε τώρα να δούμε αν βολεύει να πίνεις νερό. Μια χαρά, ναι. Δεν ξέρω γιατί περίμενα να είναι διαφορετικό. Μ' άρεσε! Είναι βέβαια πλαστικό, δεν ξέρω αν θα προτιμούσε να είναι γυάλινο. Από τη μία λίγο ρυψοκίνδυνο να σου σπάσει, από την άλλη λίγο πιο ποιοτικό. Εντάξει, Θα πάρει ένα 9. Μου άρεσε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε αυτό εδώ. Είναι επίσης για την κουζίνα και είναι ξύλο κοπής. Αλλά όχι ένα απλό ξύλο κοπής. Είναι τύπου σαν τραπεζάκι και έχει από κάτω ένα δοχείο ώστε να πετάς απευθείας στα σκουπίδια. Όταν κόβεις κάτι, ας πούμε κουκούτσια, κοτσάνια, οτιδήποτε, τα πετάς μέσα σε αυτό το δοχείο απευθείας και συνεχίζεις να κόβεις. Έχεις έτσι ανοιχτό το δοχείο, κόβεις και πετάς απευθείας ό,τι θέλεις. Είχε και άλλους τέτοιους πάγκους. Κάποιοι ήταν και μεγαλύτεροι και είχε δύο δοχεία. Στο ένα πετούσε π.χ. τα καθαρά αυτά που έκοβες και χρειαζόσουν και στο άλλο πετούσε τα υπολείμματα. Αλλά εν τέλει μου φάνηκε αυτό πιο ενδιαφέρον από όλα. 12 seconds later. Το έπλυνα, το καθάρισα, έχω φέρει και φρούτα. Και πάμε να δούμε. Έστω ότι είχες να κόψεις πολλά φρούτα και λαχανικά. Εκεί δεν ήταν πιο χρήσιμο πιστεύω. Τώρα για να μείνω εντάξει σιγά. Το κάνεις έτσι. Πετάς απευθείας εδώ ό,τι θες. Ή βασικά κιόλας, υποτίθεται το κόβεις εδώ και μετά κάνεις αυτό. Ωραίο, ναι, εντάξει, είναι βολικό. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι και απαραίτητα στη ζωή σου, εντάξει, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά. Αλλά είναι αρκετά πρακτικό, πιστεύω. Αν έχεις να κάνεις μια σούπα και έχεις κόψει το μισό χωράφι, βολεύει περισσότερο. Τώρα για ένα μήλο, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί το κόβω έτσι, δεν έχω κόψει ποτέ μήλο έτσι. Καινούριος τρόπος. Θα πάρει ένα 8 στα 10. Κόψουμε και λίγο χλαδάκι. Κόβεις εδώ. Το πετάς. Κόβεις. Το πετάς. Μετά το μόνο που έχεις να καθαρίσεις είναι αυτό εδώ το σκεύος. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε αυτό εδώ. Αυτά τα έχω δει στο TikTok. Είναι έτσι. Μοιάζουν με σφουγγαρίστρες, πανάκια, κάτι ενδιάμεσο. Αλλά είναι πετσέτες χεριών. Τις βάζεις στο μπάνιο και αυτές είναι υποτίθεται σούπερ απορροφητικές πετσετούλες. Οπότε κάνεις αυτό και αυτό και σκουπίζεις τα χέρια σου. Θέλω να τίνουμε στην αρχή. Θα δοκιμάσω τώρα στο μπάνιο να δω κατά πόσο λειτουργούν και κατά πόσο βολεύουν. Πάμε να δούμε αν κάνει δουλειά. Πλένω χέρια. Μια χαρά. Βέβαια αυτό νιώθω τώρα ότι είναι μουσκεμα. Πάντως τα χέρια μου έχουν στεγνώσει φουλ. Το κρεμάς κιόλας αν θέλεις από δίπλα. Γλυκούλι. Θα πάρει ένα 7,5. Και πάμε σε ένα ακόμη γκατζετάκι για το μπάνιο. Λέγεται Faucets Plus Head. Και τι είναι τώρα αυτό θα μου πείτε. Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Είναι αστείο το γεγονός ότι το πήρε εντωμεταξύ. Αλλά το είδα, μου άρεσε. Μου φάνηκε πολύ χρήσιμο και λέω θα το δοκιμάσω. Είναι αυτό εδώ το εξάρτημα που το βάζει στη βρύση του μπάνιου και πετάει νερό προς τα πάνω. Το δείχνει εδώ, το βάζει έτσι σαν προέκταση στη βρύση και μετά μπορεί να το γυρίσει προς οποιοδήποτε κατεύθυνση και πετάει το νερό. Οπότε βολεύει αν θέλεις να έρχεται νερό προς τα πάνω ή κάπως σαν βρυσούλα, ειδικά αν η βρύση είναι πολύ κοντά στο νεροχύτη και πρέπει να σκύβεις εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο. Έχει και αυτό εδώ πέρα που είναι από σιλικόνη. Τα βάζει λογικά ανάλογα με το μέγεθος της βρύσης. Και έχει και αυτό εδώ που είναι σαν ταινία και αυτό το εξάρτημα. Τέλεια. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Εγώ υδραυλικός δεν είδα και το πήρα αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα φαίνεται ότι το βγάζεις σε τρυπούλες. Το βάζεις αυτό εδώ στη βρύση, από εδώ μάλλον μπαίνει στη βρύση και μετά αυτό μπορείς να το γυρίσεις προς όποια κατεύθυνση θέλεις. Αυτό αν λειτουργεί θα πάρει 10 με τόνο. Θα το δοκιμάσω και αυτό στο μπάνιο. Α, μπορείς να το βάλεις και στη βρύση της κουζίνας. Το δείχνει εδώ πέρα. Οπότε και πάλι ρίχνεις το νερό προς όποια κατεύθυνση θέλεις. Πολύ ωραίο. Αντί να αλλάξεις όλη τη βρύση, παίρνεις αυτό το εξαρτηματάκι, όποτε θέλεις το βγάζεις αν δεν σε βολεύει και κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι.
Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει στο μπάνιο. Πάμε να το βάλουμε αυτό εδώ πέρα στη βρύση. Νομίζω ότι αρχικά πρέπει να αφαιρέσω αυτό που έχει ήδη εδώ. Με αυτό το εργαλείο. Το βάζω έτσι. Βλέπω έχει εγκοπεί εδώ πέρα. Και τώρα το ξεβιδώνω. Α, και με το χέρι γίνεται μετά. Και το βγάζω. Και μετά παίρνω αυτό. Και θα πρέπει να το βιδώσω εδώ. Λογικά και πάλι με αυτό το εργαλείο. Τα έχω κάνει όλα σε αυτό το κανάλι. Και υδραυλικός τώρα. Θα βάλω και ένα λαστιχάκι μέσα. Νομίζω έχει μπει. Θα σου ρίξω λίγο από εδώ. Και τώρα είναι έτοιμο για χρήση θεωρητικά. Να το κάνω προς τα πάνω. Καλά, έτσι δεν βολεύει. Άρα δεν έχει πολύ νερό. Οπα. Να έτσι ας πούμε. Τέλειο. Και έτσι. Και μια χαρά ας πλύνουμε και τα χέρια μας. Πάρα πολύ ωραίο. Και αν θες το γυρνάς από εδώ, το βάζεις όπως σου βολεύει. Θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Αν θες το βάζεις και έτσι και απλά ρίχνει από πιο πάνω το νερό. Τι έχουμε μετά. Θέλω να δούμε αυτό εδώ πέρα. Γράφει πάνω wireless charger LED lamp. Είναι ένας φορτιστής ασύρματος που είναι και λάμπα ταυτόχρονα. Είναι πολύ όμορφο και σαν διακοσμητικό. Μπορείς να το βάλεις στο κομοδίνο και να βγάζεις ένα πολύ ωραίο φως. Και μετά πολύ εύκολα απλά κουμπάς πάνω το κινητό σου και φορτίζει. Θέλει μπρίζα, έχει καλώδιο, θα βάλω και ένα μπριζάκι. Οπ, άνοιξε. Τέλειο. Αχ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό να το έχεις δίπλα στο κομοδίνο, αν έγραφε και την ώρα, έτσι στο πλάι λίγο διακριτικά, θα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Το βάζεις έτσι, έτσι όπως θέλεις. Και εδώ πάνω βάζεις το κινητό για να φορτίσει. Βέβαια, υπάρχει τώρα ένα θέμα, γιατί δεν είμαι σίγουρη αν το κινητό μου φορτίζει. Δεν ξέρω αν θέλει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση ή αν συγκεκριμένα κινητά φορτίζουν έτσι. Μπα. Κλειστό. Αχ. Ναι, φορτίζει. Απίστευτο. Μάλλον πρέπει να κουμπίσει συγκεκριμένο σημείο του κινητού. Οπότε ακόμη και ανοιχτό αν το βάλω, αν μπει σωστά, θα φορτίζει. Ναι. Τέλειο. Εντάξει, θα πάρει 10. Είναι και πάρα πολύ όμορφο, το έχεις στο κομοδίνο σου. Και με το που πέσεις για ύπνο το βράδυ, απλά το ακουμπάς και φορτίζει. Γιατί τόσο καιρό δεν είχα πάρει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και αυτό είναι ωραίο που είναι και φωτάκι, κάνεις έτσι και ανάβει. Μόλις είδα ότι τελικά έχει και στάδια το φως. Το ανοιγοκλίνεις με διπλό κλικ έτσι. Και μετά πατώντας μία φορά. Αλλάζει την ένταση της φωτεινότητας. Τέλειο. Πάμε να το δούμε στο κομωδίνο. Το αφήνω εδώ. Το βάζω και στην πρίζα. Ταπ, ταπ. Τέλειο. Ρυθμίζεις και τη φωτεινότητα όπως είπαμε. Και βάζεις το κινητό για φόρτιση. Είναι τέλειο. Κλείνεις και το φως και καλή νύχτα. 10. Και έχω πάρει κάτι ακόμη για το κομωδίνο. Αν λειτουργεί και αυτό και είναι έτσι τόσο ωραίο, θα γίνει τέλειο το κομωδίνο. Βάζεις αυτό και τι άλλο μπορεί να χρειαστείς το βράδυ. Εκεί μέσα στον ύπνο σου. Νερό. Οπότε έχω πάρει κάτι σαν βρυσάκι που βγάζει νερό για να έχεις πάντα νερό δίπλα σου. Μισό να το φέρω γιατί δεν το έχω και αυτό εδώ. Τελικά το άλλο που έχω για κομωδίνο δεν έχει φτάσει ακόμα. Νόμιζα ότι είχα το πακέτο, αλλά δεν ήταν αυτό. Ελπίζω να προλάβει να έρθει τις επόμενες μέρες για να σας το βάλω και αυτό στο βίντεο. Ήρθε το γκατζετάκι. Οπότε θα το δοκιμάσουμε. Είναι αυτό που σας είπα. Λέγεται Smart Table Water Dispenser και όπως φαίνεται και εδώ στην εικόνα, πατάς ένα κουμπί και γεμίζει ένα ποτήρι με νερό. Μπορείς να το έχεις στο κομοδίνο σου, ώστε το βράδυ αν διψάσεις να πιείς. Αυτή είναι η βάση του. Έχει κουμπάκια εδώ, για να δω. Εδώ το ανοίγεις και ρυθμίζεις και πόσα ml θέλεις να βάλεις. 100, 200, 300, 500, 700 και 1 λίτρο. Τέλειο. Οπότε νομίζω με αυτό το κουμπί ρυθμίζει τα ml και από εδώ πατάς για να ρίξεις το νερό. Και αυτό είναι το πάνω μέρος. Το βάζεις εδώ. Α, τέλεια. Σίγουρα όχι έτσι. Να το. Ωραία. Και έχει καλώδιο από εδώ μπαίνει για να φορτίσει. Βασικά δεν ξέρω αν φορτίζει ή αν πρέπει να είναι μόνιμα στην πρίζα. Φαντάζομαι πρέπει να είναι στην πρίζα. Αυτό είναι το καλωδιάκι. Το βάζω στον αντάπτορα. Και έχει και ένα σωληνάκι που με αυτό θα τραβάει το νερό. Α, είναι αρκετά μακρύ. Τώρα αυτό θέλει πλύσιμο βέβαια. Οπότε πρέπει να το πλύνω. Τη μία πλευρά τη βάζει από εδώ. Και την άλλη πρέπει να την έχει σε μία δεξαμενή με νερό. Σε ένα μπουκάλι να παγούρει κάτι. Εγώ θα το βάλω σε αυτό εδώ το μεγάλο παγούρι. Χωράει 2 λίτρα νερό. Οπότε μπορεί εύκολα να το έχει κάπου στην άκρη. Εύκολα. Η κουβέντα δεν είναι το εύκολα. Μπορεί να είναι και άβολο τελικά. Το βάζω στο κομοδίνο για να το δούμε και από κοντά. Τελικά με το καλώδιο απλώς το φορτίζει, δεν χρειάζεται να είναι στην πρίζα. Οπότε τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Άνοιξε. Από εδώ επιλέγεις τα ml, 200 ml έστω. Και βάζεις ένα ποτήρι. Πρέπει να βάλω και το σωληνάριο μέσα στο παγούρι. Και επίσης πρέπει να είναι πιο χαμηλά νομίζω, οπότε το κατεβάζω κάτω. Και έχουμε αυτό εδώ. Τέλειο! Ναι, καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πίνεις νερό. Είναι γεια σας. Μετά το κλείνεις κιόλας για να μην τρώει τζάμπα μπαταρία. Μια χαρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λειτουργεί κανονικά. Είναι έτσι βολικό να το έχεις στο κομοδίνο σου το βράδυ όταν διψάς, πατάς ένα κουμπί, πίνεις νερό. Τώρα θα μου πεις Κατερίνα, δεν μπορείς να έχεις ένα παγούρι και πρέπει να έχεις αυτό. Θα σου πω δίκιο έχεις. Αλλά δεν είναι πολύ ωραίο και φάνσι αυτό. Του τύπου πατάω κουμπί, πίνω. Μόνιμη. Θα πάρει ένα 9,5. Δεν παίρνει 10 γιατί δεν ξέρεις από πού θα πάρεις νερό. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ένα παγούρι μεγάλο. Θα ήθελα να πουλιέται μαζί με τη δεξαμενή του νερού, ας πούμε. Να σου λύνει κάπως το θέμα. Να έχεις ένα ειδικό δοχείο που να μην κινδυνεύει να πέσει και να γεμίσει νερά παντού. Γιατί τώρα το παγούρι εδώ δεν το βλέπω καλά. Αυτά. Πάμε στο επόμενο. Έχω αυτό εδώ.
Και αυτό κάνει για κομωδίνο. Λοιπόν, το πήγα θεματικά αυτή τη φορά χωρίς να το καταλάβω καν. Έφτιαξα το τέλειο setup για το κομωδίνο. Αυτό είναι ρολόι. Έχει εδώ πέρα τα ψηφία και ανάβουν φωτάκια νέων που σου δείχνουν την ώρα. Νομίζω ότι είναι φούξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του. Θέλει και αυτό μπριζάκι, βλέπω. Το βάζεις. Μπορείς να το κρεμάσεις αν θέλεις κιόλας. Έχει αυτό εδώ πέρα. Α, και μπορείς να βάλεις και μπαταρία εδώ. Πού μπαίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει. 2000 years later. Το βρήκα, εδώ πέρα είναι η υποδοχή. Το βάζεις. Τσακ. Βάζει και το καλώδιο έτσι. Και να το ρολόι. Α, δεν φαίνεται τίποτα. Στην κάμερα δεν φαίνεται. Αν το γυρίσω έτσι, να φαίνεται. Επειδή έχει και τα φώτα γι' αυτό. Α, λέει και θερμοκρασία. Temp και έγραφε 18. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν μπορείς να βάλεις ξυπνητήρι. Μάλλον έχει και ξυπνητήρι, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ λέει PM που ρυθμίζει την ώρα. Εδώ λέει AL, σαν να σου λέει alarm. Και εδώ temp τη θερμοκρασία. Οπότε έχεις το ξυπνητήρι σου. Έχεις και αυτό εδώ που φορτίζει το κινητό σου. Βάζεις και το άλλο με το νερό. Και έχεις το τέλειο setup για το κομωδίνο. 10. Και είναι πολύ όμορφο αυτό το ρολόι. Μ' άρεσε. Θα πάρει ένα 9,5. Τώρα γιατί δεν θα πάρει 10, θα μου πεις. Δεν μου έκανε το κλικ. Δεν ήταν και σαν το φορτιστή, δηλαδή. Έφαγα κόλλημα. Και πάμε να βάλουμε στο κομωδίνο και το ρολόι. Για να μην έχεις και πολλά καλώδια, νομίζω καλύτερα μπορείς να βάλεις εδώ μπαταρία για να το έχεις. Τέλος πάντων, προς το παρόν θα το βάλω έτσι. Οπότε έχεις εδώ το φορτιστή, εδώ το ρολόι. Και βάζεις και αυτό με το νερό εκεί, π.χ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο. Έχω άλλα 2. 3 βασικά. Τα 2 είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι ένα lunch pot. Perfect closure 100% leak proof. Σου λέει ότι δεν θα τρέξει. Α, πάρα πολύ ωραία. Σου δείχνει εδώ πέρα να κάθονται και οι δύο κοπέλες. Και οριακά φαίνεται σαν να κάθονται στο λιμάνι της παραλίας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζει πάρα πολύ. Και έχουν μαζί αυτό το lunch pot και τρώνε. Αυτό νομίζω βολεύει περισσότερο για snack τύπου γιαούρτι κτλ. Βάζεις σε αυτό εδώ το δοχείο το γιαούρτι. Και από εδώ πάνω τα φρούτα. Ή και δημητριακά, ό,τι θέλεις να έχεις. Και όταν έρθει η ώρα να το φας, από το ένα δοχείο θα τα βάλεις μέσα στο άλλο και θα το φας. Οπότε δεν γίνονται και χάει τα δημητριακά μέσα. Ενδεχομένως μπορείς να έχεις και γάλα, αν θες να έχεις γάλα με δημητριακά. Κλείνει πολύ καλά, μπορώ να πω. Και πήρα και ένα κουταλάκι από την ίδια εταιρεία για να είναι και ασορτή. Έχει και το δικό του δοχείο κι αυτό. Το ανοίγεις έτσι, το βγάζεις. Βγάζεις το κουτάλι με το οποίο θα φας. Ναι, και μετά το πατάς για να το κλείσεις. Και αυτό, αν θες, το βάζεις και αυτό εδώ μέσα. Μαζί και με τα φρούτα ή ό,τι άλλο έχεις. Οπότε το έχεις και όλο μαζί. Καλέ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο τεράστιο. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει την τσάντα σε αντίθεση με το παγούρι. Θα το προτιμούσες λίγο πιο τετράγωνο. Αλλά μου αρέσει που είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Μπορείς να το έχεις μαζί σου στη δουλειά, στο γυμναστήριο, όπου πας. Όπου και αν πας έξω, να έχεις μαζί σου το σνακ σου. Ή και τη σούπα σου. Μπορείς να βάλεις και σούπα. Θα βάλω μέσα νερό και θα το κουνήσω έτσι αρκετά για να δούμε αν θα πέσει. Θες τώρα εδώ. Θα το βάλω εδώ. Το κλείνω. Φαίνεται να έχει βιδώσει καλά. Για να δούμε. Τίποτα. Δεν πάει πουθενά. Ανάποδα να το γυρίσεις. Στο πλάι να το αφήσεις. Όχι. Τέλειο. Κλείνει ρεστιβό. Κλείνει και εδώ τα φρούτα σου ή ό,τι άλλο βάλει. Το καπακώνει από πάνω και έφυγε. 10. Όχι, δεν θα πάρει 10. Θα πάρει 9. Γιατί λίγο το μέγεθό του δεν βολεύει και το σχήμα του έτσι γενικά. Παρόλο που είναι πολύ όμορφο, ίσως δεν είναι τόσο πρακτικό για την καθημερινότητα. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό στην πράξη. Είδαμε με την ώρα ότι λειτουργεί καλά. Πάμε να βάλουμε και φαγητό μέσα. Θα βάλω εδώ γιαούρτι και εδώ φρούτα. Και θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Το κλείνω. Είναι μικρούλη η αλήθεια, δεν ξέρω τι θα χωρέσει. Έχω κόψει μήλο εδώ πέρα. Θα κόψω και λίγες φράουλες. Να δούμε τι θα χωρέσει. Παρεπιπτόντως αυτό το καδάκι, σας το έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο με τα gadgets. Το εδώ και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Βολεύει αν θες να κόψεις κάτι γρήγορα στην καθημερινότητα. Τσακ, τσακ, το πετάς εδώ και τελείωσες. Και το άλλο με τα υπολείμματα. Κοινοποιήσου το πορτοκαλί. Πολύ ωραίο. Τι χωρέσαμε, μισό μήλο όχι. Μία φέτα μήλο και τρεις φράουλες. Βάλω και λίγη γρανόλα. Εδώ υποτίθεται θα βάζα και το κουτάλι εντωμεταξύ. Όχι, με τίποτα δεν χωράει. Το κουτάλι στη θυπούλα του. Με κλείνει. Εντάξει, έκλεισε. Οκ. Okay. Κάτι έγινε, κάτι έγινε. Οπότε έχουμε αυτό εδώ, το κουταλάκι από δίπλα. Και όταν έρθει η ώρα να το καταναλώσεις, ανοίγεις το σκεύος από εδώ. Ανοίγεις και το άλλο και τα ενώνεις. Μια χαρά. Έχεις και το κουταλάκι σου. Έλα, είναι πολύ πρακτικό. Θα ήθελα να έχει κάτι εδώ στο πλάι, ώστε να μπορείς να στηρίξεις και το κουταλάκι. Να μπορείς κάποιος να το έχεις έτσι δίπλα. Θα ήταν πιο βολικό. Θα πάρει ένα 9. Μου άρεσε. Συνεχίζουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Και πάμε και στο τελευταίο. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Τι μπορεί να κρύβεται εδώ μέσα. Αυτό εδώ το νεσεσέρ. Είναι ένα νεσεσεράκι με μίνι δοχεία που τα γεμίζεις. Είναι συσκευασίες ταξιδίου για να μπορείς να τα πάρεις μαζί σου στο αεροπλάνο. Έχει μέσα δοχείο για κρέμα. Πιο μικρή κρέμα. Κρέμα ματιών. Και άλλη κρέμα. Έχει επίσης αυτά που είναι για σαμπουάν.
και αυτό εδώ πέρα. Μπορείς να βάλεις και μάσκα, κοντίσιονερ, ό,τι θέλεις. Μ' αρέσει κιόλας που είναι από σιλικόνη. Οπότε μπορείς να βγάλεις όλη την ποσότητα. Γιατί συνήθως αυτά τα δοχειάκια το πατάς και μέχρι τέρμα δεν βγαίνει. Πρέπει να το έχεις ανάποδα μέχρι να τρέξει. Ενώ αυτό πιστεύω θα βολεύει περισσότερο. Και σου λέει και τα ml που έχει κάθε συσκευασία. 65 ml αυτό και αυτό. Αυτό είναι 85 και έχει και άλλο ένα με 85. Και έχει και αυτά που είναι για κολόνιες κλπ. Να βάλεις κάτι σε σπρέι και άλλο μικροδοχιάκι. Έχει και τα μπελίτσες που μπορείς να τα βολήσεις πάνω στο καθένα. Σου λέει, ας πούμε, αντιλιακό, σαμπουάν, κρέμα χεριών, τα πάντα. Και έχει και αυτά εδώ πέρα για να γεμίσεις τα δοχεία. Αυτό εδώ για να τα καθαρίσεις, σπατουλίτσες για να βγάλεις τα προϊόντα. Και αυτό αν έχεις κάτι σε υγρό, να το βάλεις πιο εύκολα. Οπότε βολεύουν full για ταξίδι, τα γεμίζεις. Τα βάζεις μετά, αν θες και σε αυτό εδώ το νεσσεράκι κιόλας και τα παίρνεις όλα μαζί. Και τα έχεις με τα ταμπελάκια τους οργανωμένα. Πάρα πολύ μου άρεσαν. Το συγκεκριμένο σετ νομίζω πήρα ακριβώς το ίδιο και στην Αντωνία, στην ανταλλαγή δώρων που κάναμε τα Χριστούγεννα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, οπότε είπα να το πάρω κι εγώ. Πάω να τα καθαρίσω, να φέρω και προϊόντα για να τα γεμίσω. Για να τα έχω έτοιμα στο νεσσέρα και το επόμενο ταξίδι. 12 seconds later. Επέστρεψα, τα έχω πλύνει, τα έχω καθαρίσει. Και πάμε να τα γεμίσουμε. Σε αυτό θα βάλω σαμπουάν. Κολλάω και το αυτοκολλητάκι σαμπού. Τσακ. Και είναι έτοιμο. Σε αυτό θα βάλω μάσκα μαλλιών. Έτσι με τη σπάτουλα το γεμίζω. Βολεύει πάρα πολύ. Αλλά αυτά δεν είναι μόνο για μια φορά εντωμεταξύ. Το έχεις γενικά. Νομίζω φρόντο δεν χρειάζεται να πάρεις. Γιατί πάντα έχουν τα ξενοδοχεία. Ό,τι κι αν είναι θα πληθείς. Αλλά για τα μαλλιά συνήθως δεν έχουν καλά προϊόντα. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις. Δεν βλέπω να έχει κάτι σε μάσκα. Θα κολλήσω αυτό που λέει conditioner. Και θα ξέρω εγώ ότι είναι μάσκα. Έτοιμο κι αυτό. Καλά, είναι φανταστικά. Και πάμε τώρα σε αυτά τα δοχιάκια να βάλουμε κρέμα μαλλιών. Εδώ σε αυτό το πιο μεγάλο θα βάλω κρέμα Steampot. Ωραία. Και μάλιστα έχει και αυτό το προστατευτικό για να είσαι σίγουρη ότι δεν θα πέσει κρέμα. Θα βάλω lotion, ότι έχει lotion μέσα. Άμα θυμάμαι τώρα εγώ τι έχω βάλει μέσα εδώ, να με γράψετε. Εντάξει, θα θυμάμαι ότι είναι για τα μαλλιά. Και θα βάλω και ενυδατική σε αυτό. Ενυδατική προσώπου. Πάλι παίρνω έτσι με τη σπάτουλα και βάζω. Και είμαστε έτοιμοι. Βάζω και εδώ και αυτό. Και το κλείνω. Moisturizer. Ενυδατική. Έτοιμα. Πάρα πολύ cute. Δεν έχω λερώσει πουθενά καθόλου. Δεν έχω σπαταλήσει προϊόν. Τα βάζεις απευθείας και στο νεσσεράκι εδώ πέρα. Και είσαι έτοιμη να φύγεις ταξίδι. Είναι και διάφανο, που συνήθως θέλουν να είναι και σε διάφανη συσκευασία στο αεροδρόμιο, οπότε βολεύει. Βάζεις και εδώ και τα υπόλοιπα σου καλλιντικά και το έχεις όλο μαζί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Perfect. Αυτά! Τελειώσαμε! Αυτά ήταν όλα τα gadgets για σήμερα. Μπορώ να πω ότι μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Πείτε μου στα σχόλια ποιο από όλα αυτά τα gadgets σας άρεσε και εσάς περισσότερο. Και αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά. Και πείτε μου αν θέλετε να ξαναδείτε ένα παρόμοιο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!